Ο Α, καθώς συνειδητά πλέον πλανάται μέσα στο τοπίο του ονείρου, έχει και τη δυνατότητα να παλινδρομεί χρονικά και χωρικά και να πλέον η αγωνία του αυτοπροσδιορισμού μειώνεται όσο εντείνονται οι εμπειρίες που προκαλεί αυτή η πλοήγη σύνοση στο ελληνικό τοπίο, έτσι δεν είναι? Μειώνεται λοιπόν η δύναμη, η ένταση, ο ναρκισισμός αρχίδες του εαυτού ως κεντρικού προσώπου, όσο τον είχαμε δει ως εγώ, και από τη στιγμή που πλέον περνάμε σε μια άλλη κατάσταση που είναι το όνειρο και η αγωνία που μπορεί να έχει κάθε επόμενο κεφάλαιο σε αυτή την κατάσταση, γιατί μπορεί να δεν ξέρεις ποια μορφή μπορεί να εμφανιστεί. Ξέρει λοιπόν ο Α ότι είναι μέσα στο όνειρο και ξαφνικά μπαίνει σε ένα χώρο γραφειοκρατικής οργάνωσης, θα έλεγα, ένα χώρο έτσι στιγμής επιστημονικής, θα έλεγα, αστικής διευθέτησης, έτσι, ένα χώρο συνεδρίων, μια εταιρεία, απρόσωπη, ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει, κάτι το μάλλον, θα έλεγα, αποθητικό. Και εκείνος σαν ξένο σώμα χτυπάει την πόρτα και υπάρχει μια υποδοχή και μία ανέλκυση σε ένα χώρο με όλη αυτή την σημειολογία των άδειων διαδρόμων, σχεδόν καυκικών. Εμένα, να σου πω, δηλαδή, μου θύμισε λίγο και Κιούμπρικ. Λάμψη λίγο, τους διαδρόμους του σιωπηλού άδειου ξενοδοχείου στη Λάμψη μου θύμισε αυτό. Βλέπουμε αυτά τα δύο μάτια, αυτό το βλέμμα, και νομίζω ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ έντονη σκηνή που παραπέμπει σε όνειρα γενικώς. Αυτό τι ακριβώς είναι η αίθουσα εδώ? Εδώ ουσιαστικά ο Α, αφού τα πάντα διαλύονται, ψάχνει και πάλι να βρει μια σταθερά, βρίσκει έναν άξονα ο οποίος επαναλαμβάνεται. Υπάρχει, δηλαδή, ουσιαστικά τα μοτίβα μου είναι αυτός ο κύκλος, ο οποίος είναι άλλοτε έλλειψη, άλλοτε σελήνη, άλλοτε. Ότι είναι και αυτός ο άξονας μούντι, ο άξονας του κόσμου, ο οποίος πάντοτε είναι μέσα μας, δηλαδή σκεφτόμαστε ότι κάθε μόνο αυτό που είναι αργότερα. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτός ο άξονας. Εμένα αυτό μου θυμίζει πάντως πολύ τη σκέη του Everyone. Λοιπόν, αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι, αφού όλα έχουν καταρρεύσει, αρχίζει πάλι για αυτές τις πηγές που λέγαμε. Να προσπαθήσει να βρει κάπου να κρατηθεί από κάτι το οποίο να μοιάζει σταθερό, οπότε και να προσπαθεί να βρει έναν χώρο μέσα εκεί. Κάπως επανάγνωστο. Προσεγγίζει αυτό τον πρώτο χώρο, που είναι ένας κοινωνικός χώρος, ας πούμε, ο οποίος όμως είναι ασφιχτικός. Μάλιστα, η συγκεκριμένη σκηνή είναι από ταινία. Είναι από τα τραγούδια του δεύτερου όροφου του Ρόι Άντερσον, του Σουηδού. Όπως έχω πάρει ακριβώς το συμβούλιο αυτό που έχει, που μου άρεσε πάρα πολύ, μόνο που μέσα στο όνειρο, έτσι όπως το είχα δει εγώ κάποτε, φοράνε όλοι μάσκες. Στην ταινία δεν φοράνε. Μάσκες είναι ένα συμβούλιο κανονικό. Και εδώ πέρα λοιπόν καλείται να υπογράψει ένα συμβούλιο. Να βρει τη θέση του μέσα σε ένα χώρο κοινωνικό, οπότε σου λέει εδώ μπορώ να σταθώ. Ένα συμβούλιο, να δώσει τη συγκατάθεσή του ότι ανήκει σε έναν κόσμο με ορισμένους κώδικες. Έτσι. Υπογράφει, αλλά σταδιακά υπάρχει και μία διήλυση αυτού που βλέπει ακριβώς. Έτσι. Υπάρχει πάλι μία αρχή νέας μετάλλαξης είναι εδώ. Βρισκόμαστε σε ένα άλλο κομβικό σημείο. Είναι ότι αυτός δεν μπορεί να διαβάσει αυτό που καλείται να υπογράψει, αλλά δεν ξέρει ακριβώς ποιο ρόλο να λαμβάνει, σε τι συνενεί. Συνενεί παρόλα αυτά, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο στην παρούσα φάση να κάνει. Οπότε και αυτό υπάρχει νομίζω μια μεγάλη σημειολογικό συμβολισμό, το ότι υπογράφει, συνενεί, χωρίς να ξέρει τι ακριβώς υπέγραψε. Και υπάρχει το ότι το θόλωμα των ματιών του ξαναδημιουργεί το διπλό. Σωστά. Αλφα, οπότε επανέρχεται ξανά αυτό το πράγμα. Ποιος είναι, τι σύρεται, σύρεται σε ένα χειρουργείο, όπου πάλι κάποιοι άνθρωποι με καλυμμένα πρόσωπα, με τη μάσκα του χειρουργού του βλέπων, τον υποβάλλουν σε μία εγχείρηση ή σε μία μεταβολή. Και εδώ βλέπουμε το μάτι, πώς αρχίζει και αλλάζει και τις παρεστήσεις μπαίνουν σε μία, κατά κάποιο τρόπο, παρεστησιογόνο ζώνη εδώ. Γιατί έχεις εστιάσει τόσο πολύ στο μάτι και το έχεις επεξεργαστεί τόσο πολύ με διαφορετική τεχνολογία, τον οφθαλμό? Είναι όλη του η βαρύτητα που έχει, που είναι το πώς το εσωτερικό εξωτερικεύεται και το πώς το εξωτερικό εσωτερικεύεται. Είναι από τη διάρκεια.